πολύ με το αποτέλεσμα και τώρα επιτέλους ηρέμησα γιατί ήταν μια πολύ αγχωτική διαδικασία. Χαμόγελα ικανοποίησης και ευτυχίας σχηματίζονται στα πρόσωπα των υποψηφίων που μετά από μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω πανδημίας περιμένουν να πετύχουν στη σχολή της προτίμησής τους. Η Δανάη είναι από τους πρώτους των πρώτων, με 19.221 μόρια και στοχεύει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο. 20 φυσική, 19,4 χημεία. Η Σοφία προπορεύεται στον αγώνα δρόμου των Πανελλαδικών με βαθμολογίες ρεκόρ σε όλα τα μαθήματα. Συγκέντρωσε συνολικά 19.866 μόρια. Όνειρό της είναι να φοιτήσει στη νομική Αθηνών. Είναι το όνειρό μου και είναι αυτό που ήθελα από μικρή. Ιστορία 19 και 3 και το γέικες. Για πρώτη φορά φέτος, οι βαθμοί έφτασαν με SMS στα κινητά των υποψηφίων. Φέτος, για πρώτη φορά, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων είχαν την επιλογή να λάβουν τη βαθμολογία τους με μήνυμα στο κινητό τους. Σήμερα η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με 73.273 υποψήφιους από τους 92.020 συνολικά να λαμβάνουν τους βαθμούς τους μέσω μηνύματος. Αγκάθι για τις φετινές πανελλαδικές αποδείχθηκε το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Εν σχέση με πέρυσι ήταν πολύ καλύτερα φέτος. Βέβαια και τα θέματα ίσως να ήταν πιο βατά. Θα υπάρχει σίγουρα το ίδιο ποσοστό αριστούχων όπως και τα άλλα χρόνια. Σημαντική άνοδο εκτιμάται ότι θα έχουν οι βάσεις στις περιζήτητες ιατρικές σχολές. Η ιατρική, το κατόφλι της θα είναι γύρω στο 18 ίσως και λίγο πιο κάτω για την Αλεξανδρούπολη και σίγουρα κάτω από 19 στην Αθήνα. Κοντά εκεί όμως. Λόγω του συστήματος με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, κανείς υποψήφιος που έδωσε λευκή κόλλα δεν θα περάσει το Σεπτέμβρη την είσοδο του Πανεπιστημίου.